Θα σας παρουσιάσω σήμερα το White Cave Suites στη Σαντορίνη. Βρίσκεται μέσα στον οικισμό του Καρτεράδου, ο οποίος είναι ένας από τους πρώτους υπόσκαφους οικισμούς της Σαντορίνης. Ξεκινάμε λοιπόν από το κτίριο, από τα κτίρια του project. Όταν λοιπόν επισκεφτήκαμε για πρώτη φορά το χώρο μελέτης στον παραδοσιακό οικισμό του Καρτεράδου στη Σαντορίνη, δεν υπήρχαν παρά δύο εγκατελειμμένες υπόσκαφες σπηλιές. Εδώ βλέπετε τη μία από τις δύο, με ένα εξώσκαφο κέλυφος ως προέκταση, και εδώ πέρα βλέπετε την όψη της δεύτερης υπόσκαφης σπηλιάς. Η αριστερή είναι η Βίλα Κάναβα, που διαμορφώθηκε μετά. Και επίσης υπήρχαν και άλλα δύο. Εδώ βλέπετε εσωτερικά τη φωτογραφία, όπως είναι της εξώσκαφης, αυτή της εξώσκαφης κατασκευής της Βίλας Κάναβας. Όπως φαίνεται κάτω αριστερά, εσωτερικά μέσα από το κτίριο, από το εξώσκαφο, το μέρος του εξώσκαφου. Η επόμενη σπηλιά που συναντήσαμε ήταν η Βίλα Ευτόπιο, όπως την είπαμε. Εδώ βλέπετε την κατάσταση στην οποία όταν πήγαμε ήταν. Δηλαδή ήταν κάποια ερείπια, ας πούμε, που τα χρησιμοποιούσαν περισσότερο για εγκατελειμμένα. Και εδώ πέρα είναι το δεύτερο υπόσκαφο και βλέπετε κάτω δεξιά στην οθόνη πώς διακρίνεται ο υπόσκαφος, ο θόλος, ο υπόσκαφος του κτηρίου, της Βίλας Ευτόπια. Εδώ είναι το τρίτο κτίριο, είναι το κτίριο Λάλα, το οποίο αποτελείται από δύο εξώσκαφα κτίρια, όχι παραπάνω από 16 τετραγωνικά το καθένα. Και εδώ βλέπετε κάτω αριστερά το ίδιο το κτίριο. Η κάθε μια λοιπόν από τις επόσκαφες σπηλιές είχε ξεχωριστή όψη και ύφος, καθώς είχαν διαμορφωθεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Η βασική μας λοιπόν ιδέα εστιάστηκε στο να αναδείξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κάθε ιδιαιτερότητα των υφιστάμενων δομών, προβάλλοντας τα στοιχεία αυτά με έναν εργονομικό και αισθητικά εφάνταστο τρόπο. Το project λοιπόν διαχωρίστηκε σε 4 ενότητες. Οι πρώτες δύο ήταν η διαμόρφωση των υπόσκαφων διαμερισμάτων σε διαφορετικού χαρακτήρα, βασιζόμενη στα ελάχιστα ερείπια. Εδώ αριστερά πάνω βλέπετε τη Βίλα Κάναβα, στο στάδιο που γινόταν η εξκαφή του υπόσκαφου, δηλαδή η επέκταση του υπόσκαφου χώρου εσωτερικά και το άνοιγμα περισσότερο του θόλου πάνω. Ενώ κάτω αριστερά βλέπετε την αντίστοιχη εφαρμογή στη Βίλα Ευτόπια, όπου και εδώ ανοιγόταν, ήταν στο στάδιο της εξκαφής πάλι του θόλου, όπου θα δείτε στη συνέχεια επεκτάθηκε και έχει φτάσει και έφτασε σε ένα πολύ ψηλότερο σημείο. Επίσης, θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα τρίτο διαμέρισμα, αξιοποιώντας τα δύο εξώσκαφα κτίρια. Αυτό είναι δηλαδή η Βίλα Λάλα που βλέπετε πιο κάτω, που είναι η φωτογραφία από την υφιστάμενη κατάσταση στη φάση των γκρεμισμάτων και την διατήρηση απλά του κελίφους. Και να τα διατηρήσουμε αυτά, η διατήρηση αυτή, η ανάδειξη αυτών των δύο εξώσκαφων κτιρίων της Βίλα Λάλα που βλέπετε δεξιά κάτω. Και στο τέλος να διαμορφώσουμε έναν ιδιαίτερο εξωτερικό χώρο. Το έργο λοιπόν, η ιδέα ξεκινήσαμε με το να σχεδιάσουμε, σχεδιάζοντας τις εξώσκαφες προσώψεις σαν ιδέα, δηλαδή τις προσώψεις των σπηλιών. Εδώ πάνω αριστερά βλέπετε τη μία, τη Βίλα, την Κάναβα, την οποία τη σχεδιάσαμε αυτό το επιβλητικό τόξο. Και κάτω βλέπετε την πρόσωψη της εισόδου της Βίλας Ευτόπια, στην οποία διαμορφώσαμε ένα πιο οξύγωνο τόξο προς τα πάνω. Κοιτάξαμε λοιπόν, αφού διαμορφώσαμε μια διαφορετική φυσιογνωμία για αυτά τα δύο εξώσκαφα, εστιάσαμε λοιπόν στη διαμόρφωση της εξωτερικής εισόδου και στον παραδοσιακό οικισμό. Της εξωτερικής εισόδου του όλου συγκροτήματος. Το δεύτερο έργο είναι η Βίλα Ευτόπια. Η Βίλα Ευτόπια δημιουργήθηκε αξιοποιώντας μια υπόσκαφη σπηλιά και ένα μισογκρεμισμένο εξώσκαφο κτίριο. Είναι το αδερφάκι το δίδυμο που βρισκόταν δίπλα, όπως είδαμε, την αρχική εικόνα. Έχει λοιπόν η δυνατότητα τροποποίησης, μας έδωσε ότι ανασχεδιάσαμε το χώρο αυτό από την αρχή. Ξεκινήσαμε λοιπόν το σχεδιασμό και εδώ από την είσοδο, όπου, όπως σας είπα και στην αρχή, υιοθετήσαμε ένα διαφορετικό σχήμα του θόλου με ένα οξυκόρυφο τόξο, όπως βλέπετε εδώ πέρα, για αυτή την δίδυμη σπηλιά, το δίδυμο υπόσκαφο.
Επιλέξαμε και εδώ να διατηρήσουμε τον ενιαίο θόλο που συνεχίζει προς τα μέσα, χρησιμοποιώντας πάλι τις γυάλινες επιφάνειες, ώστε όλοι οι χώροι να αποκαλύπτονται σταδιακά και ταυτόχρονα χρησιμοποιήσαμε και αυτά τα βαθμιδωτά επίπεδα, τα οποία τα βλέπετε πιο αναλυτικά και στις τομές κάτω. Δηλαδή εδώ είναι η άποψη από το καθιστικό που βλέπουμε εδώ στο προοπτικό. Εδώ είναι το υπνοδωμάτιο που βλέπετε ότι ήδη έχει αρχίσει και σηκώνεται. Εδώ είναι από το δωμάτιο του μπάνιου, όπου πάλι έχει σηκωθεί. Το βλέπετε, είναι δύο σκαλοπάτια πιο ψηλό. Και τέλος, επιβλητικό στο βάθος, παρότι είναι στο βάθος, ξεπροβάλλει το τελευταίο υπνοδωμάτιο της βίλας. Παραπλεύρω της εισόδου δημιουργήσαμε ένα χώρο πισίνας, οπότε τοποθετήσαμε το υγρό στοιχείο δίπλα στην είσοδο, με σκοπό να ευνηδιάσουμε ευχάριστα τον επισκέπτη και να προσφέρουμε μια μοναδική εικόνα και θέα από το καθιστικό, το οποίο είναι και το δωμάτιο υποδοχής, το πρώτο δωμάτιο εδώ πέρα. Εδώ βλέπουμε φάσεις από τη φάση της κατασκευής, όπου πάλι φτιάχνεται η πισίνα, δηλαδή εδώ είμαστε στο υπνοδωμάτιο και κοιτάζουμε το καθιστικό που βλέπαμε πριν. Κοιτάζουμε δηλαδή προς την είσοδο της βίλας ευτόπια. Και εδώ πέρα είναι η δεξαμενή, η φάση που χτίζεται η λεκάνη της δεξαμενής που κοιτούσαμε πιο πριν. Αυτό να σκεφτείτε ότι πιο πριν ήταν ένα μικρό κουζινάκι, το οποίο όταν το παραλάβαμε δηλαδή, και το οποίο έγινε, συγγνώμη, και εδώ βλέπετε το φωτορεαλιστικό που μας δείχνει, ας πούμε, την πισίνα όπως διαμορφώνεται, το κουζινάκι αυτό όπως διαμορφώθηκε σε ένα χώρο πισίνας και αντίστοιχα την είσοδο. Εδώ θα προσέξετε ότι ενώ εδώ, θέλω να σας να μείνω ότι εδώ, ενώ βλέπετε ότι είναι τετράγωνο το άνοιγμα, μετά στη μελέτη εφαρμογής υπήρξαν κάποιες τροποποιήσεις και κάναμε ένα επιβλητικό άνοιγμα και από εκεί. Εδώ είναι τα δευτερεύοντα στοιχεία και μιας και είναι το καθιστικό, είναι ο χώρος ενός του mini bar και ενός πάγκου, μπορούν να κάτσουν, βιβλιοθήκες που μπαίνουν δεξιά για να πλαισιώσουν και να δώσουν λίγο πιο την ατμόσφαιρα του σπιτιού, της οικειότητας με το χώρο σαν επισκεπτή. Και εδώ είναι αυτές οι λεπτομέρειες που σας είπα, ότι προσπαθούμε να διατηρήσουμε το ύφος με τις υφές της περιοχής, που είναι η Σαντορίνη, τις υφές της περιοχής, και ταυτόχρονα να του δώσουμε αυτό το μοντέρνο χαρακτήρα που θέλουμε. Εδώ είναι από τη φάση της κατασκευής του ίδιου κτίριου και βλέπουμε το υπνοδωμάτιο. Εδώ βλέπουμε το κρεβάτι όπως κατασκευάζεται και το τόξο από πίσω το κεφάλι που θα αποτελέσει το κεφαλάρι όπως σχηματίζεται στη φάση της κατασκευής. Δεξιά πιο μέσα βλέπετε το χώρο του μπάνιου και εδώ είναι και μια πέτρα την οποία προσπαθήσαμε, ένας βράχος τον οποίο τον διατηρήσαμε και προσπαθήσαμε και να τον εντάξουμε και στο χώρο. Εδώ είμαστε στο υπνοδωμάτιο μέσα βλέποντας το χώρο του μπάνιου, στο βασικό υπνοδωμάτιο, στο κυρίως υπνοδωμάτιο και κοιτάζουμε, βλέπετε εδώ πέρα αυτό που βλέπετε εδώ το κρεβάτι, το τόξο που βλέπαμε πριν στη φάση της κατασκευής και εδώ στο βάθος είναι το δωμάτιο του νερού και πιο πίσω είναι το δεύτερο υπνοδωμάτιο. Εδώ βρισκόμαστε στο δωμάτιο του λουτρού, του νερού, του μπάνιου και εδώ βλέπουμε τον μπάγκο και τους νηπτήρες απέναντι με τους καθρέφτες και εδώ πέρα είναι το ντουζ. Εδώ είναι το δεύτερο ντουζ και για το άλλο υπνοδωμάτιο και εδώ είναι η μπανιέρα. Εδώ βλέπουμε τη φάση της κατασκευής του έργου. Εδώ είναι μια οπτική από το δωμάτιο πάλι του λούτρου που φαίνεται πίσω το υπνοδωμάτιο. Το οποίο είναι και το βασικό, στο τέλος δηλαδή, είναι το κεντρικό θέμα, έρχεται και γίνεται βαθμιδωτά το κεντρικό θέμα η εστίαση, ας πούμε. Εδώ είμαστε στο δεύτερο υπνοδωμάτιο που κοιτάζαμε πριν, με την πλάτη προς το κεφαλαίρι και κοιτάζουμε προς τα έξω το δωμάτιο του λούτρου, το κυρίως υπνοδωμάτιο και το καθιστικό. Και στο βάθος, στο μαύρο διακρίνεται η έξοδος.